Εγώ μόλις μπήκα στην εκπομπή, μόλις ξεκινήσαμε, τι είπα, σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Μία από τις πολλές παροιμίες, δεν ξέρω τώρα, στιχάκια, εκφράσεις, φράσεις, διαχρονικά που γενιά, από γενιά σε γενιά έχουν έρθει στο σήμερα. Για έχουμε επιλέξει 6 από αυτές, ναι, να τις παρουσιάσουμε και να δούμε πώς ακριβώς ο λαός... Το όνομα Γιάννης, λοιπόν, και ελληνικές παροιμίες. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Η πρώτη από τις παροιμίες, αλλά δεν σας έχω μόνο αυτό. Σας έχω και την εξήγηση. Σύμφωνα λοιπόν με τον πολίτη, αναφέρεται ένας μύθος κεφαλονίτικος, ναι, όπου 45 άντρες ονόματι Γιάννηδες προσπάθησαν να σώσουν ένα δέντρο και πνίγηκαν όλοι. Κανείς δεν ξέρει αν ισχύει αυτό. Μύθος είναι, ναι, αλλά ίσως προκύπτει από εκεί συγκεκριμένη παροιμία, συγκεκριμένη, μάλιστα, αναφορά. Όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Πότε χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη έκφραση? Όταν θέλουμε να, ναι, παραστήσουμε μεταξύ, να δείξουμε τη διαφορά ανάμεσα σε δύο ίδια... Και δεν υπάρχει διαφορά. Σωστά. Μάλιστα. Η προέλευση της συγκεκριμένης, ναι, φράσης προέρχεται από το στρατό που δύο αδέρφια, ο ένας Γιάννης, ο άλλος Γιαννάκης, ενώ τους λέγανε και τους δύο Γιάννηδες, ήθελε να δώσει έτσι τη διαφορά του ονόματος και το έντονο στοιχείο της προσωπικότητας και τον λέγανε Γιάννη και λέγει όχι Γιάννης, Γιαννάκης. Ναι. Από εκεί προκύπτει συγκεκριμένη έκφραση. Γιάννης κερνάει. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Γιάννης πίνει, σωστά. Ναι. Η παροιμία χρησιμοποιήθηκε, λέει, στην Εθνοσυνέλευση του 1829 από τους αντικαποδιστριακούς, επειδή οι αντιπρόσωποι ψήφιζαν οτιδήποτε τους έστελνε ο καποδίστριας. Αυτή φαίνεται να είναι η προέλευση της συγκεκριμένης έκφρασης. Και συνεχίζουμε. Ενώ θα συνεχίσουμε με το τι κάνεις Γιάννη, κούκια σπέρνω. Αυτό είναι δικό μας εδώ της Κρήτης. Αυτό. Μάλλον. Δεν ξέρω, το έχω ακούσει και στην. Η προέλευση τι λέει? Η προέλευση δεν λέει για Κρήτη. Δεν λέει κάτι. Απλά το λέει ότι υπάρχει παροιμία στον Βάρνερ και εντοπίζεται από τον 17ο αιώνα. Μάλιστα. Θα και... συνεχίσουμε με το «Ο φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη». Ναι. Και αυτό που διάβασα είναι ότι αναφέρεται αυτό συχνά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το έχεις ακούσει? Πολλές φορές βέβαια. Στα ντέρμπι ειδικά ακούγεται αυτό. Σε εξέδρες. Και θα κλείσουμε τη σημερινή παρουσίαση με το «Όλη μέρα καλό Γιάννη και, ναι, το βράδυ κακό Γιάννη». Μάλιστα, αυτό έχουμε εξήγηση. Για αυτούς, λέει, που μας καλοπιάνουν όσο, και, όσο θέλουν για να πετύχουν το σκοπό τους και μετά μας αγνοούν. Λοιπόν, πάμε σε ένα εκπαιδευτικό που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Είναι ο κύριος Παναγιώτας Μακόπουλος, θεολόγος. Να τον καλησπερίσουμε. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλή χρονιά. Βέβαια, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Βέβαια, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαφτιστή. Για πείτε μας, για βάλτε μας το κλίμα της σημερινής εορτής. Όπως είπατε και εσείς, είναι πρόδρομος και βαπτιστής. Ήταν και συγγενής με τον Ιησού Χριστό. Ναι. Ήταν θείος και ανιψιός. Η Ελισάβετ ήταν η θεία της Μαριάμ, της Παναγίας δηλαδή. Είχαν και διαφορά 6 μήνες. Και μάλιστα κάτι που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι η ελληνική μετάφραση του όνομα Ιωάννης είναι Θεόδωρος. Είναι το δώρο μάλιστα του Θεού. Επειδή... Ναι, δηλαδή τι Γιάννη, τι Θόδωρο, επειδή είπατε πριν για παροιμίες, θα μπορούσαμε, ναι, να φτιάξουμε και εμείς μια παροιμία δική μας, είναι το ίδιο όνομα. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέγεται πρόδρομος, με την έννοια ότι είναι μπροστά, προηγείται του Χριστού. Λέει βέβαια ο ίδιος, επειδή όταν βγήκε στη δημόσια δράση και έκανε ένα κήρυγμα αφυπνιστικό και κάποιοι νόμιζαν ότι είναι ο Μεσσίας, έλεγε ότι δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, αυτός που έρχεται πίσω από μένα. Ναι. Είναι ο Μεσσίας και εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να του δέσω τα κορδόνια από τα παπούτσια. Είναι βαπτιστής με την έννοια ότι εκείνα τα χρόνια ήταν ένα είδος εξομολόγησης αυτό που έκανε ο Ιωάννης. Δηλαδή έρχονταν οι άνθρωποι στον Ιορδάνη ποταμό, ο ίδιος ασκήτευε στην έρημο, ήταν μακριά από την πόλη. Εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους και μετά τους έβαζε μέσα στον Ιορδάνη ποταμό και τους βάπτιζε. Και έτσι όπως το νερό πλένει το σώμα, συμβολικά πλένεται και καθαρίζεται και η ψυχή. Βαπτιστής βέβαια λέγεται επειδή αναγκάστηκε, γιατί ο ίδιος αρχικά δεν ήθελε, να βαπτίσει τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και πλέον ουσιαστικά με αυτή την πράξη που γιορτάστηκε χθες, επισήμως η βάπτιση του Χριστού, έχουμε πρώτον την έναρξη του κηρύγματος και του έργου του Χριστού, ναι, και δεύτερον το πολύ πιο σημαντικό ότι τη φανέρωσε της Αγίας Τριάδος, γι' αυτό και η θεσμική γιορτή λέγεται Άγια Θεοφάνεια, γιατί είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται η Αγία Τριάδο, όχι πλέον με προτυπώσεις και με συμβολισμούς, αλλά ο Υιός βαπτίζεται στο ποτάμι, η φωνή του Πατέρα ακούγεται από την Εφέλη και το Άγιο Πνεύμα εμφανίζεται με τη μορφή περιστεράς.
Η σημερινή μέρα εντάσσεται σε μια λογική της Εκκλησίας ότι όταν έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, μια γιορτή που γιορτάζει ο Χριστός, λέγονται δεσποτικές εορτές, η επόμενη μέρα είναι αφιερωμένη, ας το πούμε έτσι, στο δευτεραγωνιστή. Γι' αυτό σήμερα είναι η σύναξη του Προδρόμου. Δεν είναι δηλαδή, η σημερινή μέρα δεν είναι η γέννηση του Προδρόμου ή, ο θάνατός του, η αποτομή της κεφαλής του, αυτά γιορτάζονται το καλοκαίρι. Οπότε σήμερα ουσιαστικά τιμούμε τον Πρόδρομο ως δεύτερο πρόσωπο που συμμετέχει στη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων που ήταν η χθεσινή. Μάλιστα. Η χθεσινή μέρα. Υπάρχει εξήγηση γιατί το όνομα Ιωάννης είναι από τα πιο δημοφιλή, αν όχι το πιο δημοφιλές στη χώρα μας? Εξήγηση συγκεκριμένη δεν ξέρω αν υπάρχει, δηλαδή δεν έχω διαβάσει κάτι συγκεκριμένο. Βέβαια νομίζω, γιατί το όνομα είναι και εβραϊκό βέβαια. Ναι. Το είπα και νωρίτερα, το ελληνικό είναι το Θεόδρος. Ναι. Νομίζω ότι το Ιωάννης ακολουθεί τη δημοφιλία του ονόματος Μαρία. Τα παλιά χρόνια αποφεύγανε μάλιστα να δώσουν ίσως και το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό βέβαια ξέρετε και το Χριστός, ενώ Χριστός γράφεται με γιώτα. Και ο τόνος είναι στο όμικρον. Αυτός που παίρνει το όνομα του Χριστού λέγεται Χρήστος. Δηλαδή και αλλάζει η ορθογραφία και αλλάζει ο τόνος. Όμως για να τιμήσουν τα πρόσωπα αυτά, όπου ήταν γύρω από τον Χριστό, αρκετά συχνά δίνεται το όνομα Μαρία στα κορίτσια, το όνομα της μητέρας του Χριστού και το όνομα Ιωάννης. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει τόσο δημοφιλές αυτό το όνομα. Και νομίζω μάλιστα ότι είναι μεγάλη τιμή για το γεγονός ότι ο Ιωάννης, εκτός από τον Πρόδρομος και Βαπτιστής που είπατε πολύ ωραία, θεωρείται και ο τελευταίος των προφητών. Είναι αυτός δηλαδή που κλείνει την Παλαιά Διαθήκη και ξεκινάει καινούργια Διαθήκη, καινή Διαθήκη. Είναι το μετέχνιο δηλαδή ανάμεσα στον παλιό κόσμο και στον καινούριο. Μάλιστα. Και ήταν και μια δυναμική προσωπικότητα. Μην ξεχνάμε και τον τρόπο που πέθανε, επειδή κατακεράβλωνε τους πάντες και ούτε στους άρχοντες χαριζότανε. Ναι. Κατακεράβλωσε την Ηροδιάδα, η οποία ουσιαστικά εγκατέλειψε τον άντρα της και συζούσε με τον αδερφό του συζύγου, η οποία φυσικά τον εκδικήθηκε αργότερα με το χορό της Σαλόμης που ζήτησε το κεφάλι του σε ένα δίσκο. Ήταν δηλαδή μια δυναμική προσωπικότητα και ασυμβίβαστη. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Σμακόπουλα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς το βράδυ. Να είστε καλά και του χρόνου. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείσαμε με τις παροιμίες και την εξήγηση βέβαια από τον κύριο Ασυμακόπουλο.